Παραδίδουμε στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπονδύων Ίσων 152 κάδους που αποτελεί ο εξοπλισμός αυτός ένα μέρος του προγράμματος React West, το οποίο έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός σύγχρονου πράσινου σημείου στην Κέρκυρα και το ίδιο στη Ζάκυνθο. Ξεκινώντας από την Κέρκυρα, έχει ήδη προσδιοριστεί το πράσινο σημείο, είναι στην οδό Επτανήσου, 565 τετραγωνικά μέτρα περίπου, στην περιοχή Τρία Γεφύρια, όπου εκεί θα γίνει ειδικός εξοπλισμός για να μπορεί να είναι ένας χώρος εναπόθεσης συλλογής αστικών αποβλήτων κατά ρεύματα και προετοιμασίες για την επαναχρησιμοποίηση ή την ανακύκλωση. Και το πρώτο βήμα είναι η παράδοση των κάδων. Αναμένουμε, κυρία Αντιδήμαρχε, και την ολοκλήρωση της υποδομής στο πράσινο σημείο και του ευρύτερου εξοπλισμού, της πρέσης κτλ. Η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων μέσω του διασυνοριακού προγράμματος ΣΥΝΤΕΡΕ, συγκεκριμένα Ελλάδα-Αλβανία, συμβάλλει στην προσπάθεια που κάνει ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας να είναι μια σύγχρονη, καθαρή πόλη, ταυτότητα και καθρέφτης της προβολής της Κέρκυρας. Ελπίζουμε γρήγορα να ολοκληρωθούν και τα άλλα έργα του προγράμματος. Είναι ένα πρόγραμμα ύψους 472.000 ευρώ για τα δύο πράσινα σημεία, της Κέρκυρας και της Ζακύνθου. Κάνουμε καλή αρχή από την Κέρκυρα και ελπίζουμε να ολοκληρωθεί σύντομα όλη αυτή η υποδομή, η παραδειγματική υποδομή για τη σύγχρονη ανακύκλωση που θα εξυπηρετήσει όλους τους γειτονικούς οικισμούς. Με άλλες ευκαιρίες θα δημιουργήσουμε και άλλα πράσινα σημεία. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία, κυρία Αντιδήμαρχε, και αποτελεί πραγματικά ένα δείγμα της προτεραιότητας που δίνουμε και εμείς και η Δημοτική Αρχή στην καθαρή πόλη, στη διευκόλυνση των κατοίκων να παίξουν το ρόλο σήμερα που τους αναλογεί, ενεργοί πολίτες που συμβάλλουν στην ανακύκλωση και επίσης, όπως λέγαμε με την Αντιδήμαρχο προηγουμένως, η πράξη αυτή, μια πράξη της καθημερινότητας, έχει και ιδιαίτερη σημασία σήμερα, που είναι η μέρα της Ευρώπης. Που στέλνουμε το μήνυμα στους πολίτες ότι η Ευρώπη ασχολείται και ενδιαφέρεται για όλα. Από την ευπρέπεια της γειτονιάς μιας πόλης σαν την Κέρκυρα, μέχρι τα μεγάλα ζητήματα που είναι η θέση της στον σύγχρονο κόσμο, η αμυντική της ικανότητα, η προστασία των συμφερόντων και των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών στο σκληρό ανταγωνισμό του σύγχρονου κόσμου. Η Ευρώπη λοιπόν σήμερα βάζει το στίγμα της παρούσα δίπλα στον κάθε πολίτη.